Λοιπόν, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ονομάζομαι Σάμιτας Αριστίδης και είμαι αναπληρωτής καθηγητής κλιματοοικονομικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών MBA και Executive MBA. Σας καλωσορίζω σήμερα στα μεταπτυχιακά μας, προκειμένου να κοινοποιήσουμε στο ευρύ κοινό την προσπάθειά μας μέσω του MBA Lecture Series και να καλέσουμε τον κόσμο σε μια μεγάλη και σημαντική διάλεξη και η μερίδα που κάνουμε στις 24 του μήνα, την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη, στις 6 ώρα, στο κεντρικό αμφιθέατρο της Σχολής Διοίκησης Επιστημών, με τίτλο «Η τέχνη της καινοτομίας και η μαγεία της οικονομίας». Προσπαθούμε να φέρουμε ακόμα πιο κοντά το Πανεπιστήμιο στο εμπορικό και οικονομικό χώρο της ΧΥΟΥ, συνεχίζοντας τις διαλέξεις που κάνουμε, που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Να πω ότι στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη της καινοτομίας και των πρακτικών εφαρμογών ως σημαντική προοπτική απασχόλησης, η καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας και η ενθάρρυνση της ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλειών μέσα σε μια δύσκολη περίοδος όπως είναι αυτή που διανύουμε, δηλαδή μέσα στην κρίση. Πολλές φορές λέω και επιμένω ότι οι μεγαλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις και τα πιο σημαντικά πράγματα γίνονται μέσα στην κρίση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αντιληφθούμε και να το πραγματοποιήσουμε. Καλεσμένοι μας στην ημερίδα είναι ο κύριος Δήμης Μιχαηλίδης, σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας, ένας εκπληκτικός performer ο οποίος έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από την Αμερική, προκειμένου να μας δώσει τα φώτα του και να δούμε πώς μπορούν να ξεκινήσουν μικρές επιχειρήσεις. Είναι γνωστός και ως μάγος της καινοτομίας. Στα πλαίσια λοιπόν της συγκεκριμένης διάλεξης θα παρουσιάσει και τα ταχυδακτυλουργικά του κόλπα, τα οποία θα βοηθήσουν στην εύληπτη και απλή διαδικασία αντίληψης του innovation, της καινοτομίας μέσα από την επιχειρηματικότητα. Και μαζί του θα είναι ο Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων, ένας άνθρωπος με τεράστια γνώση πάνω στα startup των επιχειρήσεων, που θα μας δώσει τα φώτα του σε βασικά ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας. Η συζήτηση θα είναι ανοιχτή στο κοινό, έτσι ώστε να παραβρεθούν όλοι, σας περιμένουμε όλους, να ρωτήσουμε, να μάθουμε, να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτόμαστε επιχειρηματικά μέσα στην κρίση.